Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Εκτάκτο σήμερα η εκπομπή έχει έρθει στις 9. Έχω ένα πολύ σημαντικό προσκεκλημένο απόψε για αυτή την ώρα, για την επόμενη ώρα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά που μας δίνει και στο Κόντρα και εμένα προσωπικά. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία την Κυριακή των εκλογών, κύριε Κουτσούμπα. Η σημερινή, η σημερινή συζήτηση, φίλε και φίλοι, ασφαλώ θα είναι εκλογική συζήτηση. Είμαστε 4-24 ώρα πριν από την Κυριακή. Θα ρωτήσουμε τα πάντα στον κύριο Κουτσούμπα, θα πάρουμε τι απαντήσει που σκέφτεται και εσεί θα τον βαθμολογήσετε και θα τον αξιολογήσετε. Ε, σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει, κύριε Κουτσούμπα, το ΚΚΕ παίζει να είναι τρίτο κόμμα. Το ερώτημα είναι, εάν το ΚΚΕ έρθει τρίτο κόμμα, τι θα κάνει, Θα συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, τι σκέφτεστε. Το ΚΚΕ θα είναι η δύναμη μιας πραγματικά γνήσιας λαϊκής αντιπολίτευσης και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν θα παλεύει για τα λαϊκά συμφέροντα, να διεκδικεί, να αγωνίζεται στο πλάι του λαού μας και μέσα στη Βουλή ώστε να υπάρξουν κάποιες ανάσες ανακούφισης έστω σε αυτή τη μεγάλη κρίση και δυσκολία που περνάει η χώρα μας και ο λαός μας mm -hmm. και βεβαίως σε μια πορεία να ανοίξει δρόμο για κάποιε καλύτερε προποθέσει, έτσι ώστε ο λαό πραγματικά να βρεθεί στην εξουσία με μια διακυβέρνηση, όπω λέμε εμεί, όπου θα υπάρχουν οι προποθέσει εκείνε για να, μια άλλη κοινωνική οργάνωση, μια νέα ουσιαστικά οικονομία υπέρ του λαού με βάση τις προτάσεις και το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι θα είστε μια δυνατή αντιπολίτευση. Αυτό είναι ο στόχος σας. Αυτός είστε, είναι ο στόχος. Να είναι, ναι. να είναι, μια δυνατή αντιπολίτευση το ΚΚΕ ναι. για να πολεμήσει για τα συμφέροντα των πολιτών. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετέχουμε, δεν θα στηρίξουμε μια κυβέρνηση είτε συμμετέχοντας στο κυβερνητικό σχήμα, είτε δίνοντας ανοχή. Θα είμαστε από τη θέση της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως ναι. όταν λέμε αυτό δεν εννοούμε ότι αν έρθει από οποιαδήποτε κυβέρνηση, από οποιοδήποτε κυβερνητικό ε, σχήμα ένας νόμος φιλολαϊκός που εμείς το εκτιμάμε ότι είναι... Όντω πραγματικά φιλολαϊκό και δεν είναι φιλολαϊκό μαϊμού, γιατί έχουμε συνηθίσει ε, Για ε, τα και τέτοια στα λόγια μαϊμού, κάποιοι, ναι. κάποιοι να λέγονται φιλολαϊκοί νόμοι ναι. και στην ουσία να μην είναι τίποτα άλλο, να είναι παραλλαγή ίδιων αντιλαϊκών νόμων. Ναι. Αν είναι πραγματικά και συμφέρει το λαό μα, θα τον ψηφίσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το έχουμε ξεκαθαρίσει ναι. αυτό. Αυτό όμω δεν σημαίνει στήριξη ούτε ανοχή σε μια κυβέρνηση, όποιο κι αν είναι ο κορμό τη, είτε είναι αυτοδύναμη είτε είναι κυβέρνηση συνεργασία. Ναι. Τώρα, είπατε ότι δεν δίνετε και ψήφο ανοχή. Α πούμε, α υποθέσουμε στο σενάριο και προ τα εκεί πάνε τα πράγματα, το ξέρετε κι εσεί πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, πολλά στελέχη του Κουκουέ που περνούν από εδώ, από την εκπομπή το βράδυ. Ε, Τι τελευταίε μέρε εκτιμούν, κύριε Κουτσούμπα, ότι πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώ μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι και αυτοδυναμία, να έχει αυτοδυναμία την Κυριακή. Εσεί λοιπόν δεν θα δώσετε ψήφο ανοχή. Μπορείτε να μα πείτε, γιατί από χθε που παίζει το τρέλερ ότι θα σα έχω απόψε στην εκπομπή, δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τηλεθεατέ του Κόντρα να ρωτήσει, μου λέει τον κύριο Κουτσούμπα, πώ βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί, λέει. Έχουμε ακούσει πολλά στελέχη του ΚΚΕ να λένε, α πούμε, ότι είναι περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η θέση του ΚΚΕ, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει, α πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία, είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Όχι. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πλέον ή τέλο πάντων βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, για να το πω με περισσότερη ακρίβεια, στο να πάρει τη θέση της κλασικής σοσιαλδημοκρατίας που μέχρι προχτές ήταν το πασόκ αυτή και βεβαίως ε, εξελίσσεται όπως η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία έχει εξελιχθεί σε ένα κλασικό αστικό κόμμα μιας διαχείρισης ενός συστήματος ε, κάποιων διεθνών συμμαχιών, που δεν μας βγάζουν από αυτή την κατάσταση, δεν συνιστούν δηλαδή πραγματική αλλαγή, ανατροπή για το λαό μας ε, υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, των λαϊκών αναγκών. Αυτή είναι η γενική μας τοποθέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα ε, κλασικό επίσης μικρό ε, κόμμα, οπορτουνιστικό όπως το λέγαμε, στην, οπορτουνιστικό. Αριστερά. Οπορτουνιστικό ναι. στην αριστερά, οπορτουνιστικό στην αριστερά, που σημαίνει και τυχοδιοκτικό πολιτικά. Δηλαδή είναι δηλαδή, οπωσιαστικό εξηγούμε... δηλαδή, για να το λέμε και στον ναι. κόσμο είναι αυτό που αλλάζει συχνά θέσει. Που αλλάζει θέσει. Δεν έχει ναι. σταθερότητα στις Δεν απόψεις, έχει σταθερότητα, ε? δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι. Περισσότερο τυχοδιοκτικά, πολιτικά πάντα το λέμε πολιτικά, αυτό. Ναι, τυχοδιοκτικά βλέπει τα πράγματα βλέποντα και κάνοντα, χειρίζεται ζητήματα. Ξεκίνησε σε ένα τέτοιο μικρό κόμμα, Mm -hmm. της αριστεράς. Φυσικά δεν είναι αυτό πλέον το ίδιο κόμμα με το 27% που πήρε το 12% Ασφάλωσε. από το λαό μας. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να κυβερνήσει και βεβαίως έχουν προσχωρήσει πάρα πολλά στελέχη, παράγοντες, μέλη, συνεργάτες του παλιού κόμματος του κυβερνητικού του, του Πασόκ και επικυβερνήσεων Σιμίτη και επικυβερνήσεων Γεωργίου Παπανδρέου και παλιότερα και πιο σύγχρονοι. Και βεβαίω έχει αυτό το κόμμα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλαχθεί ιδιαίτερα αυτά τα δύο χρόνια που αποζητά την κυβερνητική εξουσία, έχει βάλει στόχο να γίνει κυβέρνηση σε όλες τις βασικές του θέσεις. Ούτε κάνω συνθήματα δηλαδή και μάλιστα όταν μιλάμε για σοσιαλδημοκρατία να διευκρινίζω το εξής. Ακόμα και το παλιό Πασόκ, εκείνο το Πασόκ του 81 που πήρε εκείνο το τεράστιο 48% ναι. και που βγήκε στις εκλογές με αυτό το ποσοστό και με συνθήματα όπως Στι 18 Σοσιαλισμό, έξο ΕΟΚ, εοκ βάσεις, και ΝΑΤΟ ε. το ίδιο συνδικάτο, έξω οι βάσει οι Αμερικάνικες, οι βάσεις, κοινωνικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων ναι. τότε, ε, επιχειρηματικών ομήλων κλπ. Έλεγε, έλεγε διάφορα τέτοια συνθήματα, βέβαια και τότε εμεί λέγαμε τα συνθήματα, αλλά τουλάχιστον τα έλεγε mm. και βγήκε με αυτό το πρόγραμμα. Άσχετα αν και το ίδιο μετά μεταλλάχθηκε έτσι όπω είναι άλλωστε και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το... Τον κόσμο η πορεία τέτοιων κομμάτων σοσιαλδημοκρατικών ναι. αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Τα ίδια χνάρια, στα ίδια βήματα βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και πούμε μάλιστα λέτε, τώρα προεκλογικά ναι. αυτό έχει φανεί ακόμα περισσότερο. Λέτε δηλαδή ότι είναι ένα νέο πασό, α πούμε έτσι, ένα, ένα τέτοιο πράγμα, βλέπετε. Ναι, αυτό επιδιώκει. Άλλωστε, αυτό στο επιδιώκει. δικοματικό παιχνίδι αυτό παίζει. Και από αυτή την άποψη, με τη Νέα Δημοκρατία έχει διαφορέ φυσικά. Ποτέ δεν ήταν ίδια τα κόμματα, ούτε το ΠΑΣΟΚ ήταν όταν ήταν στην αντιπολίτευση το ένα ε, κόμμα και το άλλο στην εξουσία. Όταν είχε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, η ε, κυβέρνηση και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ποτέ δεν ήταν ίδια τα κόμματα. Μαι. Ο δικοματισμός, το δι, δικοματικό, το διπολικό παιχνίδι έτσι παίζεται πάντα άλλωστε mm -hmm. στη χώρα μα. Το ξέρουμε πολύ καλά, δηλαδή, δε, δεν λέμε κάτι καινούριο. Ο κόσμο. Ε, αυτό βλέπει και τα κόμματα αξιοποιούν αυτό για να γίνουν κυβέρνηση. Ναι. Ο ένας στη θέση του άλλου αλλάξει. Έτσι λοιπόν αυτό το ρόλο σήμερα τον παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει αποδεχτεί και βεβαίως στην ουσία εμείς λέμε των στρατηγικών, των μεγάλων, των βασικών θέσεων όπως αυτά προσδιορίζονται δηλαδή... Τι δρόμο ανάπτυξη θα είναι αυτό που θα ακολουθήσει το ένα ή το άλλο κόμμα. Ναι. Λένε όλοι τους θα είναι ο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη αυτό. Ναι. Δεν αμφισβητούν δηλαδή το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, τι επιχειρήσει, την αγορά. Ναι. Ε, δεν αμφισβητούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Ούτε η νέα δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τη συμμετοχή μα εκεί, τη συνομιλία με του εταίρου, τι συμφωνίε για βασικά ζητήματα. Δεν έχουν διαφορά. Ω προ ότι αναγνωρίζουν και οι δύο το χρέο. Ο ένα λέει χρέος, ότι ναι. είναι βιώσιμο, ναι. Ναι. ο άλλο λέει ότι δεν είναι βιώσιμο. Όμω αυτό δεν είναι ουσιαστική διαφορά. Δεν είναι ουσιαστική σε βάθο διαφορά. Δηλαδή, και αυτό που αναγνωρίζει ω βιώσιμο το χρέο, η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, προτείνει συνταγέ. Οι οποίε είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα είχε αντίρρηση, φαντάζομαι, ούτε αυτή να πει κουρέψτε το κι άλλο το χρέο. Ναι. Ποιο κόμμα θα έλεγε. Δεν είναι και συντηρητικό να είναι, θα έλεγε ο Ιωσή «κουρέψτε». Άμα τη σπούν, λέει, ότι δεν το κουρεύουμε, απαντά επιμήκυνση. Κάνω συμφωνία με βάση αυτά, αλλά αυτό σημαίνει μέτρα. Αυτά σημαίνει που δεν είναι μέτρα. Για το λαό. Ο το κουρέ... το Σύριζα από τη ναι. μεριά του, αυτό που λέει δεν είναι βιώσιμο το χρέο και προτείνει κούρεμα απλώ. Βέβαια δεν λέει ακριβώς και τι θα κάνει μετά, πάντως σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Διότι και με κούρεμα το, του χρέους mm. να το αποδεχτούν οι εταίροι επειδή θα τον ακούσουν, επειδή θα είναι πιο σκληρός διαπραγματευτής να το δεχτώ αυτό χάρη της, mm. της ε; Και πάλι σημαίνει μέτρα. Διότι κούρεμα του χρέους, δεν σου κουρεύει κανένα το χρέος, το χρέος για να... Για να σου πει, ας πούμε μετά, ότι ξέρει δεν θα συνεχίσει το δημοσιονομικό πρόγραμμα, δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ναι, 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 στο ναι, ναι, δημόσιο ναι. τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, σε μια σειρά άλλου τομεί, στην κοινωνική ασφάλιση και μια σειρά ζητήματα τα οποία τα έχουμε θέσει και τα ξέρει ο ελληνικό λαό τι ετοιμάζουν και οι εταίροι και αυτοί που θέλουν να μα κυβερνήσουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον η θέση του ΚΚΕ για το δημόσιο χρέο. Εσεί δεν το αναγνωρίζετε. Και η θέση, αν δεν κάνω λάθο, είναι ότι δεν θέλετε να πληρώσει η Ελλάδα το δημόσιο χρέο. Ναι. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Κουτσούμπα, τι γίνεται μετά. Δηλαδή, βγαίνουμε ε... από ευρωζώνη, γυρνάμε σε δικό μα νόμισμα, τι γίνεται. Εμεί λέμε το εξή απλό. Δεν είναι χρέο του λαού μα αυτό. Είναι χρέο άλλων που mm -hmm. το έχουν δημιουργήσει και έχουν τεράστια Ενώ Εννοείται το... των κυβερνήσεων. Δεν εννοώ μόνο των κυβερνήσεων. Όχι μόνο των κυβερνήσεων. Εννοώ και σε αυτού που οι κυβερνήσει και με την εντολή του ή την παρότρινσή του έδιναν το ζεστό κρατικό χρήμα για να κάνουν υποτίθεται επενδύσεις, για να μεγαλώνει η κερδοφορία τους. Είχαμε κλάδους τέτοιους κερδοφόρους, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς επειδή δεν τους συνέφερε πιθανόν το εργατικό κόστος όπως το λένε, για μας δεν είναι αυτό, είναι δικαίωμα να αμείβεται η εργασία του, του εργαζόμενου, του υπάλληλου κλπ. Τα έπαιρναν, πηγαίναν και στο εξωτερικό ορισμένοι, στη Βουλγαρία, σε άλλες χώρες επειδή είχαν πιο φτηνά εκεί τα μεροκάματα και τους συνέφερε για τα, για τα κέρδη τους. Mm -hmm. Αυτοί λοιπόν συνέβαλαν μαζί με διάφορα άλλα, όπως είναι η υπέρογη νατοϊκή εξοπλισμή, mm -hmm. που δεν είναι για τις ανάγκες της κυριαρχίας της χώρας, της υπεράσπισης της πατρίδας μας, αλλά είναι για τις ανάγκες των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, άλλων δυνάμεων δηλαδή, που θέλουν να κάνουν επεμβάσεις για να βάζουν πόδι πότε στην Ασία... Πότε στην Αφρική, πότε στην Ουκρανία και αλλού, για τα δικά του συμφέροντα, στα οποία ναι. η Ελλάδα δεν έχει τέτοια συμφέροντα και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει, όπω ζήσαμε και πέρσι πρόσφατα, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με τα συμφέροντα των δυνάμεων που εκπροσωπούν, των κυρίαρχων δυνάμεων που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δέστε, για παράδειγμα, τι κυρώσει προ τη Ρωσία, ναι, ναι. που την πλήρωσε η ελληνική αγροτιά, ναι. ο Έλληνα αγρότη. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα είναι σοβαρά θέματα, πρέπει να ξεκαθαριστούν και τώρα προεκλογικά και να εκφραστούν και με την ψήφο του λαού. Λοιπόν, εμείς λέμε μονομερή και ολοσχερή διαγραφή του χρέους. Αυτό οπωσδήποτε σημαίνει σύγκρουση. σύγκρουση Δεν θα δεχτεί με την Ένωση, σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύγκρουση με πολύ μεγάλα συμφέροντα, αυτό είναι σαβές. Αλλά εμείς αυτή είναι η θέση η σταθερή του ΚΚΕ. Ότι πρέπει να συγκρουστούμε. Και πρέπει με δική μας απόφαση του ελληνικού λαού και φυσικά των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων έτσι όπως εκφράζονται με τους συσχετισμούς και τέτοιους συσχετισμούς θέλουμε να δημιουργήσει ο ελληνικός λαός να πούνε όχι δεν δεχόμαστε το χρέος, όχι δεν δεχόμαστε αυτή την καταστροφή που μας έχει επιφέρει κύριε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεσμευόμαστε, αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο από το νόμισμα. Το Γενικά νόμισμα, από την Ένωση αν φύγει ναι. ναι. μόνο από το νόμισμα, ναι. για παράδειγμα, την Ευρωζώνη, δηλαδή ναι, ναι, ναι. την ΟΝΕ. και είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχει τον ίδιο δρόμο ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν προχωρήσει, για παράδειγμα, σε κοινωνικοποίηση του πλούτου που παράγει ο λαό μα και μάλιστα στρατηγικών τομέων τη οικονομία. Ορυκτό πλούτο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίε, άλλοι βασικοί τομεί. Να τα έχει το κράτος δηλαδή στα χέρια του, έτσι ώστε να μπορεί και να κατανείμει του σπόρους και να μπορεί να κατανείμει το εργατικό δυναμικό ώστε να λύσει προβλήματα απασχόληση, της ανεργίας, να έχει μόνο και σταθερή δουλειά ο άλλο. Συ, συ, συνολική, συνολική έξοδο λέτε. Συνολική έξοδο με συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα. Yes. Όχι βλέποντας και κάνοντας, χτυπώντα το χέρι στο τραπέζι, κάνουμε αυτό και μένουμε εκεί και φτιάχνουμε δίθεν ένα ευρώ ή βγάζουμε όπω άκουσα κάποιου να λένε. Ε, παρά, όπως το λένε, να τυπώνουμε τυπώσουμε. αβέρτα ευρουλάκια εδώ για να σωθεί ο λαός. <laughs> Αυτά είναι αστεία πράγματα. Το ερώτημα που υπάρχει από εκεί και πέρα για την επόμενη μέρα όπως το περιγράφεται είναι αν μπορεί να τα καταφέρει η Ελλάδα μόνη της. Αν δηλαδή μπορεί σε αυτό το ανελαίωτο ανταγωνισμό που υπάρχει, όπως θα γνωρίζετε, αγαπητέ κυρία Κουτσούμπα, τα συγκλονιστικά στοιχεία που είδαμε προχθές από μία-μία κυβερνητική οργάνωση όπου έκαναν μία πολύ μεγαλη έρευνα σε παγκόσμια κλίμακα για τον πλούτο, ο οποίο συσσωρεύεται στο 1% και το 99% θα είναι μέσα στη φτώχεια, στην ανεργία, στα προβλήματα κτλ. Ε, μπορεί να τα καταφέρει η Ελλάδα εάν βγει και από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, εμεί θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ψωροκόστανα. Ναι. Φυσικά δυσκολίε θα υπάρχουν. Όμω με μια πολιτική συνολική και με ένα οικονομικό πρόγραμμα ανάπτυξης Κοινωνικοποίηση, αποδέσμευση από τέτοιε λυκοσυμμαχίε όπως τις λέμε εμείς, ναι. θα μπορέσει πραγματικά να βάλει σε προτεραιότητα τη λαϊκή ευημερία και την ανάπτυξη για τον άνθρωπο, ναι. για τον εργάτη, για τον αγρότη, τον φτωχό αγρότη, τον αυτοαπασχολούμενο, το νέο και τη νέα τη λαϊκή οικογένεια. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένο σχέδιο, σημαίνει πρόγραμμα, σημαίνει πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό με δεδομένα για να δεις αυτό που έλεγα πριν, πώς θα κατανοίμεις τους σπόρους σου, πώς θα αναπτύξεις την οικονομία, σε ποιους κλάδους και βεβαίως με ποιους θα συνεργαστείς. Ναι. Γιατί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που βλέπουμε 30 χρόνια τώρα, είναι εμπόδια στο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ισότιμες, εποφελείς σχέσεις με άλλες οικονομίες ανά τον κόσμο ναι. και στην Ευρώπη, στην ευρύτερη Ευρώπη λέω, αλλά και στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική και Προ προς κάθε κατεύθυνση. Μπορείς δηλαδή να αναπτύξεις ισότιμες επωφελείς σχέσει οικονομικές και για τα αγροτικά προϊόντα, και για τον ορυκτό πλούτο κλπ. Τώρα σου δένουν χειροπόδαρα τα χέρια. Έχει εμπάρκο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω ένα παράδειγμα: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει εμπάρκο στο Ιράν, για παράδειγμα. Ε, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση ναι. πετρέλαιο και μάλιστα πιο φτηνό ναι. από ό,τι τη έρχεται απαλού με το Ιράν. Διότι έχει εμπάρκο η Ευρωπαϊκή Ένωση για του ανταγωνισμού του και για τα συμφέροντα ομήλων και κυβερνήσεων και κρατών που είναι πιο ισχυρέ οικονομίε και ναι. έχουν και του δικού του σχεδιασμού και τα προβλήματα. Λοιπόν, εδώ είναι το ζήτημα. Άρα, yeah. μπορεί να έχει σχέσει και σήμερα είμαστε σε ένα τέτοιο κόσμο που μπορεί πραγματικά, δεν βρισκόμαστε πριν 100 χρόνια, ούτε πριν 200 χρόνια. Μπορεί να αναπτύξει τέτοιε σχέσει και να στηρίξει τομεί τη οικονομία που εσύ έχει δυσκολία ή αδυναμία yeah. και αντίθετα, άλλε χώρε να ωφεληθούν από την προσφορά τη δικιά σου, από τη συμμετοχή, από την ανταλλαγή εμπορευμάτων, προϊόντων που παράγεις. Mm -hmm. Αντί αυτό το χάλι σήμερα mm -hmm. που έχουμε να είναι γεμάτα τα σούπερ μάρκετ με προϊόντα από όλο τον κόσμο, από τη Βραζιλία μέχρι την Αφρική και την Ασία και την ίδια την Ευρώπη, τη Γερμανία και οι Έλληνες αγρότε. Να φυτοζωούν, να μην έχουν στοιχειώδες εισόδημα να ζήσουν αξιοπρεπώς και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα από την άλλη, βέβαια, το 80% σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνε και δημοσκοπήσεις που γίνονται, κ. Κουτσούμπα, το 80% <χε> των Ελληνίδων και των Ελλήνων θέλουν να μείνουν στην Ευρωζώνη. Δηλαδή να δοθεί η μάχη ε, μέσα στην Ευρωζώνη. Να μην φύγουμε δηλαδή, από το Ευρώ. Αυτό λέει, λένε οι 8 στου 10 πολίτε. Ναι. Δυστυχώ αυτό είναι αυτό το, το ναι. ποσοστό σήμερα, αυτό το βλέπουμε κι εμεί. Mm -hmm. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Ε, υπάρχει, να το πω έτσι, υπόκυψη στα τρομοκρατικά διλήμματα. Λέτε ότι έχουν για το φοβήσει τον γίνει. κόσμο. Έχει φοβηθεί έχει ο κόσμο. Όμως εμείς, να σας πω κάτι, απευθυνόμαστε σε αυτή τη φάση σήμερα, σε αυτό το 20-30% που βλέπει και έχει πείρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ξέρει, μπορεί να θυμηθεί, τα έχει ζήσει από τα χρυσά κουτάλια που θα μπαίναμε, που φτάσαμε στην οικονομική κρίση. Από τις θυσίες της ΩΝΕ για να μπούμε τότε με τον κύριο Σιμίτιος Πρωθυπουργό, για να μπούμε στην ΩΝΕ και στο Ευρώ, τι θυσίες έκανε ο λαός μας και πού βρέθηκε μετά με αυτό το Ευρώ και με αυτή την ΩΝΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε, προειδοποιούσαμε και ήμασταν οι μόνοι τότε και μας λέγανε γραφικούς μέχρι και παρανοϊκούς. Ναι. Οι φίλοι του, του ΣΥΡΙΖΑ και του Συνασπισμού μας λέγανε τότε σας ναι, για τη συνθήκη του Μάστριχτ, ναι. όταν την καταψηφίσαμε μόνο που ήταν το μεγαλύτερο μνημόνιο των μνημονίων, που άλλαξε την ΑΕΟΚ, ΕΕ, την έκανε Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω με όλα αυτά τα επακόλουθα που είχαμε στη συνέχεια που μα έφτασαν ένα λόγο από του πολλού και στην οικονομική κρίση αυτή που κατέστρεψε ουσιαστικά παραγωγικέ δυνάμει, κατέστρεψε το λαό μα την πρώτη, την παραγωγική δύναμη που είναι ο εργαζόμενο λαό και έχουμε φτάσει σε αυτό το χάλι. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα έχουν ευθύνε για αυτά τα ζητήματα και το ΚΚΕ προειδοποιούσε. Σήμερα λοιπόν μπορεί αυτό να το έχει συνειδητοποιήσει, να το έχει αποφασίσει ένα 20-25%, όμως αύριο μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο. Ναι. Ιδιαίτερα αν πολιτικές δυνάμεις όπως είναι το ΚΚΕ ενισχυθούν και αν από την ίδια την πορεία βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου αυτό να αναγνωριστεί ευρύτερα. Ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, αυτά τα ζητήματα της φοβίας, για να πω ένα τελευταίο ναι, ναι. Ε, για αυτό το ζήτημα, καλλιεργούνται και από δυνάμεις οι οποίες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα εξαρτηθεί ούτε από τους χειρισμούς μιας ελληνικής κυβέρνησης, μόνο το ζήτημα του Brexit, αν θα μας διώξουν από το ευρώ ή δεν ξέρω τι, αλλά κυρίως εξαρτάται από ισχυρές οικονομίες, από το πώς θα πάνε οι αντιθέσεις οι ανταγωνισμοί, και τα συμφέροντα ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Και από αυτή την άποψη υπάρχει μια άποψη, αυτή τη στιγμή μειοψηφή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηγεσίε, που μιλάει για Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Yeah. Δηλαδή για αποχώρηση κάποιων δυνάμεων από το Ευρώ, για κάποια ειδική σχέση κάποιων άλλων με το Ευρώ και την Ευρωζώνη, και για μια Ευρώπη γενικότερα πιο χαλαρή yeah. ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, ένωσης. Υπάρχει αυτή, δεν είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, mm -hmm. αλλά δεν Υπάρχει, αποκλείεται yeah. σε μια πορεία να γίνει κυρίαρχη. Αλλά και αυτό πάλι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ακόμα και με χαλαρή ένωση, ακόμα και με έξοδο από την Ευρωζώνη, μόνο από το νόμισμα, αυτό που έλεγα πριν δηλαδή, yeah, yeah. πάλι δεν λύνει τα προβλήματα για τον ελληνικό λαό mm -hmm. όταν ακολουθεί αυτό το δρόμο ανάπτυξη και σε δεσμεύουν άλλε συμφωνίε. Γιατί και με αυτή τη χαλαρή σχέση πάλι θα υπάρξουν συμφωνίε. Αλληλοϊποστήριξη ή οικονομικέ δεσμεύσει για να μπορέσει εσύ να ανοίξει και άλλου ορίζοντες mm. και μέσα στη χώρα σου στην οικονομία αλλά και με άλλε χώρε του κόσμου που σε συμφέρουν, που μπορούν να ναι. ε, δημιουργήσουν άλλε προποθέσει εποφελού ισότιμη συνεργασία. Λοιπόν, μα ξεκαθαρίζει ο κ. Κουτσούμπα ότι ούτε ψήφο ανοχή δίνεται στην, στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει κυβέρνηση. Άρα το, το ερώτημα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα συγκρουστεί, όπω λένε, με τη διαπλοκή και τα οργανωμένα συμφέροντα στον τόπο μα, στην Ελλάδα, με τον πλούτο. Το πιστεύετε αυτό ότι μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αυτό είναι λόγια του αέρα, είναι δηλαδή θεωρία μόνο. που ακούμε πολλέ εξεταστικέ επιτροπέ για σκάνδαλα. Διότι λένε ναι. διαρκώ εξεταστικέ ναι. επιτροπέ, πολύ σωστά λέτε. Θα συγκρουστούν ε, με τα μίνδια, τα διαπλεκόμενα μίνδια, τα συστημικά μέσα ενημέρωση. Θα συγκρουστούν με τον πλούτο. Θα τρέξουν διαδικασίε που δεν έχει τρέξει η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εξεταστικέ που πολύ σωστά αναφέρατε. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Από αυτά θα κάνει κάτι ή είναι λόγια του αέρα. Εγώ λέω ότι όπου ακού πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Ναι. Και ένα άλλο έλεγε, σύντροφό μα εκεί στη Βουλή, ότι όπου ακού πολλέ εξεταστικέ επιτροπέ, φτιάξε μια επιτροπή είναι για να μην γίνει τίποτα. Ναι. Είναι, είναι το φάρμακο διαπάσαν νόσων. Φτιάξε μια επιτροπή να συνεδριάζει. Ε, να γίνεται και καμιά κουβέντα στα μέσα ενημέρωσης, να γίνεται και καμιά αντιπαράθεση και οξυμένη τόνη σε κάποιες συνεδριάσεις της Βουλής πάλι για τις ανάγκες των μέσων ε, ενημέρωσης και για χάιδεμα αυτιών και στο τέλος να κλείνει η υπόθεση το πολύ πολύ να βρίσκεται μετά από χρόνια όταν πλέον θα έχει τελειώσει η ιστορία κάποιο ξοφλημένος πολιτικός, δηλαδή που έχει φάει τα ψωμιά του στην πολιτική που δεν τον έχουν ανάγκη αφού τον αξιοποιήσαν όλα αυτά τα χρόνια για να τους κάνει βλέπε και, και δηλαδή. τη βρώμικη δουλειά <σχατζόπουλο> βλέπε Άκη τσοχατζόπουλο που, α, τσοχατζόπουλο που ήταν και που έφτασε και πως τον αξιοποιήσαν και σε μια ηλικία τώρα που είναι που τον κλείσαν ε, φυλακή και τον κάναν να το πω έτσι περίγυλο και δα, δακτυλοδεικτούμενο σε όλη την ελληνική κοινωνία κάπως έτσι είναι τα πράγματα όμως αυτό δεν σημαίνει βάζω το μαχαίρι στο κόκαλο της διαπλοκής. Ναι. Διότι ε, κάθε φορά προεκλογικά σηκώνονται αυτά τα σκάνδαλα, η διαπλοκή, η πάλι σηκώνει ο καθένα τη ρομφαία του Αρχάγγελου που θα την χώσει βαθιά μέσα στο σώμα της ατιμίας και της διαφθοράς και μετά γίνονται μια από τα ίδια. Γίνονται ουσιαστικά και οι ίδιοι εξαρτήματα μηχανισμών ενός κατεστημένου ναι. που έχει καλά τα χέρια του. Γιατί ακριβώς εμείς λέμε, αυτή είναι η ανάλυση μας, είναι το ίδιο το σύστημα σάπιο yeah. είναι το ίδιο το κράτος σάπιο πλέον mm -hmm. και δεν μπορεί να δώσει μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος όσο και καλή πρόθεση κι αν έχεις αρχικά να μπορέσει να σου επιτρέψει να πας σε βάθος την υπόθεση αυτή γι' αυτό και εξηγούμε την πρότασή μας ότι χρειάζεται ριζική ανατροπή αλλαγή mm -hmm. και αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα πρέπει εκβάθρο να αλλάξει αλλιώς θα γίνει, να το πω έτσι απλά, μια τρύπα στο νερό ξανά. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να λέτε σε ομιλία σα τελευταία ότι βλέπετε πολύ πιθανό το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού. Δηλαδή να γίνει μια κυβέρνηση, κύριε Κουτσούμπα, με νέα δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Είναι, είναι Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα για κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, αντικειμενικά υπάρχει. Δηλαδή με την έννοια ότι όταν έχει κάποια κεντρικά στρατηγικά ζητήματα που είσαι στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή λε, ε, θέλω να ενισχύσω τα προνόμια του κεφαλαίου, θέλω να γίνουν επενδύσεις από ιδιώτες ε, μονοπωλιακούς ομίλους της Ελλάδας, της Ευρώπης, του εξωτερικού, εγχώριους και ξένους, δεν έχει σημασία. Ε, θέλω να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωπαϊκή θυσία. Ε, θέλω οπωσδήποτε να μην αμφισβητηθεί η συμμετοχή μου στο ΝΑΤΟ, δηλαδή κεντρικά ζητήματα Ένα. της πολιτικής, mm -hmm. αυτό σου δημιουργεί αντικειμενικά τη βάση για να κάνεις ευρύτερες όσο γίνεται συνεργασίες, μέχρι και μεγάλους συνασπισμούς. Αυτό έγινε πριν με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς mm -hmm. το λέγαμε από πιο παλιά. Mm -hmm. Δεν μας ακούγανε, δεν μας πιστεύαν. Μας λέγαν μα τι λέτε, ο ένας είναι φως το ΠΑΣΟΚ, ο άλλος είναι σκότος η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας είναι συντήρηση άκρα δεξιά, ο άλλος είναι αριστερά, κεντροαριστερά προσβλέπει στον σοσιαλισμό σε μια καλύτερη κοινωνία. Δεν ήταν έτσι όμως, αποδείχτηκαν τα πράγματα. Mm -hmm. Και ήρθε το πράγμα, έφτασαν οι προϋποθέσεις και οι υποκειμενικές, ώστε να ενωθούν οι σάρκα μία. Όχι να γίνουν οι κόμματα, mm -hmm. αλλά να συγκυβερνήσουν πολλά χρόνια τώρα, με ίδιες πολιτικές, ίδιες στρατηγικές, που τις έχουμε γνωρίσει καλά, και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πρέπει να τελειώσουν mm -hmm. αυτές οι πολιτικές και να φύγουν αυτοί έχει καταλήξει. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, μεγάλο συνασπισμό ανάμεσα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό ρεαλιστικό, δηλαδή και κάποιοι που μα ακούνε, που μα βλέπουν αυτή τη στιγμή από το σπίτι του, από όπου βρίσκονται και μα παρακολουθούν, θα λένε Μα είναι δυνατόν. Αφού άλλα λέει ο Τσίπρα, άλλα λέει ο Σαμαρά, εκείνον τον έχουν γνωρίσει, αυτόν δεν τον έχουμε γνωρίσει. Πράγματα που ισχύουν δηλαδή. Mm -hmm. Και ξέρετε, πάντα το επικίνδυνο λίγε μέρε πριν τι εκλογέ είναι το παλιό που εμφανίζεται με τη μάσκα του νέου του ελπιδοφόρου να παίρνει και περισσότερους οπαδούς και να δημιουργεί περισσότερες και ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες δυστυχώς. Ναι. Αυτό λέμε, αυτό να προσέξει ο ελληνικός λαός σήμερα. Άλλωστε μπορεί να δημιουργηθούν, εγώ επιμένω σε αυτό, μπορεί όχι τώρα σε αυτές τις εκλογές, τη Δευτέρα δηλαδή, να είναι έτοιμο ένα τέτοιο σχήμα, δεν φαντάζει ρεαλιστικό, Κυρίω φαίνεται, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, που επίση πιο ισχυρή πιθανότητα είναι η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, αυτό... είναι η αυτοδυναμία αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βλέπω. Και είναι πολύ σημαντικό που μα το λέτε τέσσερι και... μέρε πριν από την Κυριακή. Για τι περιοδίε που κάνουμε. Ναι, ναι. Φαίνεται δηλαδή έχει οριμάσει στον ελληνικό λαό η αντίληψη ότι αυτοί πρέπει να φύγουν. Του γνωρίσαμε, μα έφτασαν σε αυτό το χάλι, σε αυτή την τραγωδία, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Άρα λοιπόν θα το εκφράσει, πιστεύουμε, ο ελληνικό λαό αυτό την Κυριακή οπότε κάτι που εμφανίζεται σαν πιθανόν κάτι άλλο χωρίς να είναι σίγουροι, χωρίς να του έχουν εμπιστοσύνη, λένε ας ναι. του δώσουμε αυτή την ευκαιρία ναι. εμείς σε αυτό πάνω παρεμβαίνουμε και λέμε όχι, αυτό που θα μετρήσει αυτό που είναι το κύριο ζήτημα σήμερα είναι να ενισχυθεί το κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. αυτό είναι που θα κάνει και τη διαφορά το βράδυ της Κυριακής των Εκλογών ναι. για να υπάρχει το αντίβαρο το ισχυρό γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση λαϊκή δεν θα έχει ο λαός κατά τη γνώμη μας κανέναν στην πραγματικότητα με το μέρος του. Να τους τραβάτε τα αυτιά δηλαδή ούτε, υπέρ ούτε υπέρ του λαού. Να πιέσουμε, να, να διεκδικούμε, <χω> να είμαστε πανταχού παρόντες. Αυτό θεωρούμε ότι είναι <χω> το ρεαλιστικό και εφικτό σήμερα κυρίως δημιουργώντας αυτές τις προϋποθέσεις. Με μια λαϊκή συμμαχία φυσικά με το λαό μας ενωμένο όχι με τους διαχωρισμούς του πολιτικούς ή τους γεωγραφικούς, αριστερός, δεξιός, κεντρός, ναι. πάνω, κάτω, έτσι, αλλιώς, δεξιός, εσύ, ξέρω εγώ, νεοδημοκράτης, σιριζέος. Με τις ταμπέλες, ο, με, τι, τις ταμπέλες, ναι. αλλά με την κοινωνική ταξική καταγωγή του, δηλαδή ανεργάτης, άνεργος, επαγγελματίας, αγρότης, που έχει κοινά συμφέροντα Επίκιο στην Ουσία. Έχετε. Έχετε και ε, αλλαγέ. Ναι. Και όχι ναι. με βάση τα κομματικά του, τι κομματικέ του προτιμήσει, κάθε φορά ή την ψήφο που έδωσε πριν ή σήμερα στι εκλογέ. Να ενωθεί ο λαό και να παλέψει σε μια κατεύθυνση ενάντια σε αυτό το σύστημα που θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι εδώ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συνεχίσει να υπάρχει ναι. και τη Δευτέρα των εκλογών, ενάντια στα μνημόνια διαρκεία που θα συνεχίσουν να υπάρχουν mm -hmm. και μετά τι εκλογέ. Πείτε μου κάτι, γιατί το ρωτάει και ο κόσμο αυτό, κύριε Κουτσούμπα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πραγματοποιήσει αυτά που εξαγγέλει, Έχει πει αρκετά ωραία πράγματα, θα έλεγα αρκετά αριστερά πράγματα, προοδευτικά πράγματα και ο κύριο Τσίπρα και άλλα στελέχη υπέρ του λαού. Εάν λοιπόν υπάρξει μια αντιστοιχία των δεσμεύσεων τώρα και των εξαγγελιών και υποσχέσεων που έχουν κάνει, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα, θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν είναι εντάξει με τι υποσχέσει που έχει δώσει. Και μάλιστα σε πολύ α, μικρό χρόνο. Καλά. Εμεί πιστεύουμε ότι και οι μεταλλάξει και οι αλλαγέ που έκανε και στι θέσει του, τι όποιε θέσει αριστερέ ή προοδευτικέ είχε πριν το τελευταίο διάστημα, γιατί τέτοιο είναι. Δεν mm. μένω στα συνθήματα, mm. μένω στην ουσία των προτάσεων. Mm. Που ε, και λέει, αυτό έχει αξία. Για αυτό παράδειγμα, αξία. το πρόγραμμα των 100 ημερών τη Θεσσαλονίκη από τη ΔΕΘ, που έγινε τελικά πρόγραμμα τετραετία, και που φαίνεται ότι οδηγούνται τα πράγματα mm. σε αυτή την πορεία. Και βεβαίω, ακόμα και αυτά να υλοποιήσει, θα είναι ψίχουλα. Θα είναι ψίχουλα που βρίσκονται στο τραπέζι κερδοφόρων κλάδων μονοπωλιακών ομήλων, mm. τα οποία τους περισσεύουν και θα τα πετάξουν στο λαό και βέβαια την ίδια στιγμή που κάποιος θα παίρνει ένα μικρό βοήθημα ελεημοσύνης από τη μία τσέπη θα του το παίρνουν από την άλλη τσέπη την ίδια στιγμή. Ναι. Είτε με το φόρο, είτε με τις αυξήσεις σε παιδεία, σε υγεία, αν έχει παιδιά και σπουδάζουν, αν έχει έναν παππού άρρωστο και θέλει να τον γυροκομίσει, αυτό θα γίνεται. Είτε με αλλαγέ στο ασφαλιστικό, είτε μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών Μάλιστα. στο μεγάλο κεφάλαιο κλπ. Άρα εμείς θεωρούμε από τώρα και προειδοποιούμε ότι να μην περιμένει ο κόσμος ούτε καν αυτά ή κι αν γίνουν και αυτά πάλι θα είναι πολύ λίγα, πολύ κάτω από τις ίδιες τι απαιτήσεις. Και ξέρετε κάτι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνώντες έχουν κάνει ένα μεγάλο κακό στο λαό μας αυτά τα χρόνια, στη χώρα μας συνολικότερα, στην πατρίδα μας. Έχουν ρίξει πολύ κάτω τις απαιτήσει. Mm. Και αυτό σημαίνει είναι κίνδυνος θάνατος για τα ίδια τα λαϊκά συμφέροντα. Θα πάμε, έχουμε πάει ήδη πάρα πολύ, θα πάμε πολύ περισσότερο πίσω εάν δεν διεκδικήσουμε, δεν απαιτήσουμε, δεν οργανώσουμε την πάλη μας για αυτό που δικαιούμαστε σαν λαός, σαν χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω δύο-τρία πράγματα για τρία κόμματα. <coughs> να ακούσει ο κόσμος τι πιστεύετε κύριε Κουτσούμπα. Ε, Μα έχουν μείνει και λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο που παρακολουθεί αυτή τη συνέντευξη. Χρυσή Αυγή, τι είναι η Χρυσή Αυγή, Εγκληματική ναζιστική οργάνωση, ναι. η οποία παρουσιάζεται με ένα ψεύτο τσαμπουκά, ναι. με μεγάλα λόγια και στη Βουλή. Mm -hmm. Αυτή ήταν η προσφορά τη, με άναρφε κραυγέ, με μια κατάσταση απαράδεκτη για να χαϊδέψει κάποια αυτιά που θέλουν ναι. έναν κόσμο να φωνάζει κάποιο κόμμα και την ίδια στιγμή να οργανώνει αποεγκληματικές ενέργειες που είναι ίδιες με ενέργειες ανθρώπων του υποκόσμου τελικά mm -hmm. και βεβαίως να θυμίζουν πρακτικές γνωστές φασιστών στη Γερμανία, στην Ιταλία, σε άλλες χώρες εκείνα τα χρόνια τα οποία τα πλήρωσε ακριβά ο ελληνικός λαός και έχησε αίμα γι αυτό, για να διώξει αυτούς τους φασίστες Αυτούς του ναζιστέ. Αυτό είναι το κόμμα τη Χρυσή Αυγή. Στην ουσία πρόκειται για τσιράκια του κεφαλαίου, δημιούργημα τμήματων του κεφαλαίου, όχι όλων. Mm -hmm. Δεν εννοώ όλη τη βιομηχανία, όλο το εφοπλιστικό κεφάλαιο, όλο το τραπεζικό κεφάλαιο ή όλο το εμπορικό κεφάλαιο, ή μόνο όλου του εργολάβου. Mm -hmm, mm -hmm. Ενώ συμφέροντα συγκεκριμένα που είχαν ειδικό και πολιτικό και οικονομικό συμφέρον να αναδείξουν τη Χρυσή Αυγή στην ελληνική κοινωνία και να τη φτάσουν εκεί, Έπαιξαν το ρόλο της, έπαιξε το ρόλο της αυτό στο πλάι τους, θέλουν τώρα να τη μαζέψουν, δεν ξέρουμε πόσο θα το μπορέσουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι στο χέρι ακόμα και αυτών των ανθρώπων που έχουν τεράστια ευθύνη μέχρι σήμερα γιατί τις έδωσαν στήριξη, αλλά έστω και αυτέ τι τελευταίε στιγμέ, όσοι σκέφτονται να την ψηφίσουν γιατί δήθεν θα είναι δύναμη αντιπολίτευση, να απομακρυνθούν Μάλιστα. από τέτοιε σκέψει, γιατί ανοίγει, ανοίγουν άλλοι επικίνδυνοι δρόμοι και για του ίδιου και για το λαό μα, για το ίδιο το μέλλον τη χώρα. Θέλω να έρθουμε λίγο στο ποτάμι. Νέο κόμμα, Σταύρο Σταδωράκη, καλό δημοσιογράφο ήταν αυτό ο συνάδελφό μου. Έγινε ένα νέο κόμμα. Πολλοί λένε ότι είναι κόμμα που γεννήθηκε μέσα από κυκλώματα διαπλοκή. Με στόχο να κόψει λίγο τη φορά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γνώμη έχετε για το ποτάμι και τον mm. αρχηγό του, τον Σταύρο Θεοδωράκη. Είναι ένα ζήτημα. Εμφανίστηκε ω διάτονο αστέρας, Παρότι ήταν δημοσιογράφος γνωστός και θα μπορούσε πολύ καλά να μείνει εκεί που είναι, αλλά δική του επιλογή yeah, ήταν. δικαίωμά του ναι. Δικαίωμά του, ε, βγήκε στην πολιτική κλπ. Όμω θεωρώ ότι είναι κόμμα και ο ίδιος προσωπικά και οι υπόλοιποι που ουσιαστικά παίζει ένα συμπληρωματικό ρόλο. Θα παίξει συμπληρωματικό ρόλο, mm -hmm. να το πω ακόμα πιο απλά, mm -hmm. ρόλο τσώντα στο δικοματικό ε, σύστημα, σε αυτό mm -hmm. το παιχνίδι, για να κολλήσει είτε σε κυβέρνηση, ε, όπως ο ίδιο έχει πει, Νέας Δημοκρατίας, είτε σε κυβέρνηση. Ε, ε, όχι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ τέλο πάντων. Περίπου Πασόκ. Εσεί λέτε πάντων. περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, ναι, αφού το ΣΥΡΙΖΑ <laughs> έχει γίνει Πασόκ, ναι. δεν έκανα και πολύ μεγάλο λάθο. Τα μπερδεύω και σε κάποιε ομιλίε <laughs> μερικέ φορέ. <laughs> Διότι Έτσι. όταν βλέπει απέναντί σου και κάποια στελέχη γνωστά του Πασόκ που του έχει γνωρίσει 30 χρόνια να είναι υπουργοί, βουλευτέ κλπ. του Πασόκ, ε, τώρα του βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά γίνονται και οι συνηρμοί και τα λάθη. Τώρα. Και είχαμε και το νέο κόμμα του Γιώργου του Παπανδρέου. Τι γνώμη έχετε, γιατί το έκανε το κόμμα ο Γιώργος Παπανδρέου, πιστεύετε, Ναι, είναι ένα ερώτημα. Πάντω, με βάση τι θέσει του, αυτέ που ανακοίνωσε ω προτάσει, με βάση αυτά που λέει και αυτό το κόμμα είναι γέννημα αυτή τη συγκυρία. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν θα έχει, δεν βλέπω ότι θα έχει πολύ μέλλον όπω και το ποτάμι. Λέτε, άλλωστε. Δεν έχουν καλό δρόμο, λέτε μπροστά. Ε. Δεν νομίζω. Mm -hmm. Μάλλον θα συμμετάσχει σε αυτέ τι διεργασίε αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού. Mm -hmm. ε, νομίζουμε εμείς ότι με βάση αυτά που βλέπουμε και τις εκτιμήσεις που κάνουμε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού που ξεκίνησε το 2012, mm -hmm. λίγο πριν, mm -hmm. λίγο μετά, δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε σε αυτές τις εκλογές θα ολοκληρωθεί. Γι' αυτό γίνονται και διάφοροι πού το πάνε, πειραματισμοί. Πού το πάνε, και βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια yeah. να φτιαχτεί ένας πόλος αστικός κεντροαριστερός πιο φερέγγιος πιο σίγουρος με ανθρώπους ώστε να μπορούν να συνεργαστούν ενώ μέσα και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να γίνουν γενικότερες μετατοπίσεις και μετατάξεις σε όλα τα κόμματα ναι. και στο ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να δούμε όχι άμεσα mm -hmm. έτσι δεν λέω τώρα άμεσα τώρα ναι. τους ενώνει όλους έτσι και αλλιώς η, η κυβερνητική εξουσία και η προπτική αυτή αλλά σε μια πορεία αργότερα, που δεν ξέρω αν θα είναι πολύ, σι... πολύ αργά. Μάλλον σύντομα θα είναι, θα γίνουν και εκεί και μεταπηδήσεις και και καινούριε στελεχών, όπως και το ανάποδο από άλλα κόμματα. Άρα... Ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Ε... Εκτιμάτε λοιπόν ότι έχουμε ενδιαφέρουσε πολιτικέ εξελίξει. Ε... Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δυναμία, που είναι ένα σενάριο, ισχυρό και αυτό. Βλέπετε επαναληπτικέ εκλογέ ή θα προσπαθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ οπωσδήποτε να υπάρχει στι 26 κυβέρνηση. Ναι, εγώ βλέπω σίγουρα κυβέρνηση. Βλέπετε σίγουρα κυβέρνηση. Και αυτοδυναμία να μην υπάρχει και να λείπουν κάποιοι βουλευτέ. Γιατί δεν θα λείπουν και πάρα πολλοί. Δηλαδή, ναι. πόσο να λείπουν, 5, 10, Κάπου εκεί. Ξέρω εγώ. Και 15 να λείπουν. Ναι. Πάντω μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασία. θα γίνει. Υπάρχουν πρόθυμοι γι' αυτό και θα γίνει. Και δεν θα γίνει. νομίζω ότι η αντέχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε τα άλλα κόμματα, ούτε η Ελλάδα, ούτε ο κόσμος, ο ίδιος ο κόσμος δεν το θέλει, πολύ περισσότερο βέβαια αυτό που λέμε η οικονομία και ναι. τα λαϊκά στρώματα, εκλογές συνεχώς επαναλαμβανόμενες. Μην, ξεχάσω, ναι. μην ξεχνάμε ότι μέσα σε ένα χρόνο είχαμε άλλε δύο, τρει μάλλον, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογέ. Και πριν δυόμιση χρόνια πάλι είχαμε γενικές βουλευτικέ. Τώρα είχαμε μια πορεία με την Προεδρία της Δημοκρατίας που δεν είναι γενικές εκλογές αλλά πάλι έχουν σχέση με το πολιτικό σκηνικό και πώς εξελίσσεται. Mm -hmm. Αυτό τώρα έχουμε εκλογές. Αν έχουμε καπάκι και σε ένα μήνα πάλι εκλογές, καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά θέληση ούτε στην αστική τάξη, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα κόμματά της. Να μην υπάρξει για... κυβέρνηση τη Δευτέρα. Ναι. Αυτό λέτε. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα θα σας κάνω. Με τον πρώτη δημοκρατία τι σκέφτεται το κου... Κου... να κάνει. Εμένουμε σταθερά στη θέση μα. Ναι. Δηλαδή, για μα δεν είναι ποιο πρόσωπο προτείνεται mm -hmm. ή ποιο τον προτείνει, το κρι... ούτε αν προκύπτουν εκλογέ ή όχι ναι. να το βλέπουμε εκλογικίστικα. Έχει να κάνει με την ουσία του θεσμού και το πιο αξιόλογο πρόσωπο να βάλει. Αξιόλογα πρόσωπα φυσικά υπάρχουν στην πατρίδα μα, δεν θα ψηφίσουν για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ακριβώς γιατί είμαστε σε κάθετη αντίθεση με το ρόλο που παίζει, με τον ίδιο το, το θεσμό, mm -hmm. ότι είναι δηλαδή ο υπογράφων τους αντιλαϊκούς νόμους, τα αντιλαϊκά διατάγματα και όλα τα σχετικά αντιλαϊκών κυβερνήσεων και βεβαίως έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα, το κράτος, την κυβέρνηση που εκπροσωπεί, όχι εκπροσωπεί αλλά τέλος πάντων που στην ουσία σιγοντάρει με την υπογραφή του έτσι ώστε να διατηρείται στη στην κυβέρνηση, στην εξουσία. Τώρα... Εμείς σε άλλη εξουσία, σε λαϊκή διακυβέρνηση, σε άλλη εξουσία, εκεί και ο πρόεδρος και όλοι οι θεσμοί που θα είχε αυτό το λαϊκό κράτος, η λαϊκή εξουσία, θα ήταν σε διαφορετική βάση, θα ήταν εξουσία πραγματικά του λαού. Τώρα τέτοια Δεν υπάρχει. Τώρα, τελευταία τελευταίο ερώτημα. Αύριο είναι η μεγάλη προεκλογική τελευταία συγκέντρωση ναι. του ΚΚΕ και υπάρχει ένα έντονο διαξηφισμό με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αύριο την, τη μεγάλη τη. Τι ακριβώ έγινε εκεί πέρα, Γιατί υπήρξαν και <laughs> κατέρωθαν αλληλοκατηγορίε. Κοιτάξτε, εμεί όπω κάθε φορά ναι. σε εκλογέ ξεκινήσαμε έγκαιρα Νωρί ναι, το κάναμε, ναι, είναι ναι, αλήθεια. Αυτό. Ναι. Εδώ και 20 μέρε είπαμε, κάναμε τι αιτήσει. Νομίζω στι 12 Δήμο, Ιανουαρίου το πρωί. Στη Γαδά που γίνεται, στην αστυνομία, ναι. που γίνεται, κάνει η κομματική οργάνωση τη Αδύνα. Ετήσει για το πού θα γίνει. Υπήρχε κενό χώρο στο Σύνταγμα. Ναι. Γιατί στο Σύνταγμα κάνουμε, ή στο πεδίο του Άριο. Ναι. Διότι δεν υπήρχε όπω παλιά το πρόβλημα που είχε εκλογικά κέντρα, εκλογικά περίπτερα η πλατεία συντάγματο. Και ήταν απαγορευτικό ναι. για άλλα κόμματα να κάνουν εκεί. Ε, τις συγκεντρώσει του και προτείναμε να κάνουμε και δώσαμε ημερομηνία. Από ό,τι μα είπαν, ρωτήθηκαν και τα άλλα κόμματα, ψάχναν, περιμέναν, άλλο έλεγε αλλού δεν, δεν είχε δώσει ημερομηνία και μα δόθηκε η άδεια για να βγάλουμε τι ανακοινώσει μα, τι αφίζες μα, τα πανό μα που να καλούμε τον κόσμο. Βγήκαν ναι. ανακοινώσει που μοιράζονται για την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, στι 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Και μετά πρόκυψε, μετά από μια εβδομάδα, δέκα μέρες αφού του έγινε αυτό και είχε ανακοινωθεί, πρόκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει: Θα κάνω την ίδια μέρα, αλλά θα την κάνω στο ΤΑΕΚ Βοντό. Ναι. Που ήταν εντελώ σε, σε άσχετο μέρο. Έβαλε ζήτημα να μην γίνει τη μέρα αυτή του Κουκουέ, διότι θυμήθηκε κάποιο εκπρόσωπό του, εκεί δεν θυμάμαι και ποιο είναι, ναι. στη διακομματική ότι παραδοσιακά το κόμμα. Τη αξιωματική αντιπολίτευση, λέει, Παίρνει την Πέμπτη ως μέρα συγκέντρωσης, Του απαντήσαμε ότι αυτό δεν ισχύει, διότι το 9, όχι εξωματική αντιπολίτευση δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2009 το 2012. Ε, μάλιστα το 9 είχε 3% ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε την ίδια μέρα. Που είχε κάνει η τότε αξιωματική αντιπολίτευση, σε άλλο σημείο φυσικά, χωρί να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε να θέσει κανένα ο ίδιο ούτε άλλο κόμμα κανένα πρόβλημα, ότι εμεί κάνουμε εδώ και χρόνια, και το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, τον Μάιο, με τι ευρωεκλογέ, κάναμε Πέμπτη και δεν ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. τη συγκέντρωσή μα, ναι. ήταν όλα. Και τα θυμούνται τώρα. Τώρα είναι περίεργο γιατί τα θυμούνται. Και φυσικά μετά, αφού ανακοίνωσε το Βοντό, αλλάζει πάλι και λέει όχι. Αφού υπάρχει ανοιχτή συγκέντρωση του κουκού, ε, μάλλον θα έχει καλό καιρό, α βάλω κι εγώ ανοιχτή συγκέντρωση στην Ομόνια. <laughs> Κάπω έτσι το είδε. είναι. Το ζήτημα, δικό λοιπόν. του πρόβλημα είναι, όχι δικό μα. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα, απευθυνόμαστε στον κόσμο, θα έχει μεγάλη επιτυχία, πιστεύουμε, η συγκέντρωσή μα. Ανταποκρίνεται ο κόσμο και α κάνουν τη δική του δουλειά για να έχουν Ας... το δικό του κόσμο εκεί που κάνουν τη συγκέντρωσή του. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ προσωπική και ε, καλή επιτυχία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Εσεί, κύριε Κουτσούμπα, πείτε μα κάτι τελευταίο. Είστε υποψήφιο στην. Ε... Στη Β' Αθήνας, Αλλά είστε και στη Βιωτία. Και στη Βιωτία, ναι. Είστε και στη Βιωτία. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ναι. στους στου αγιού των κομμάτων να είναι και σε, σε δύο, δύο περιφέρειε. Ναι. Όπου ευχαρι... διεκδικούμε βέβαια έδρε και στη Β' Αθήνα και στη Βιωτία. Και στη Βιωτία. Στη Βιωτία δικαιωματικά ανήκει στο ΚΚΕ. Δεν μπορεί ο λαό τη Βιωτία, για παράδειγμα, επειδή για πρώτη φορά φέτο είναι τριεδρική ναι. η περιφέρεια, πριν ήταν τέσσερι έδρε, οπότε έμπαιναν σε άλλη κατανομή, στην κατανομή των περιφερειών μετά. Ναι. Στην τρίτη κατανομή. Τώρα γίνεται από την πρώτη φορά. Ο πρώτο θα πάρει μία έδρα, ο δεύτερο τη δεύτερη, ο τρίτο θα πάρει την τρίτη, έδρα. Ε, την τρίτη έδρα. Αυτή ανήκει στο ΚΚΕ, με βάση και τα εκλογικά ποσοστά προηγούμενων, αλλά και τώρα το κλίμα που υπάρχει, φαίνεται ότι τη διεκδικούμε. Δεν νομίζουμε ότι ο λαός της βιωτία θα πάει να δώσει, ε, για παράδειγμα στη Χρυσή Αυγή που επίσης είχε, ένα κάπως υψηλό, υψηλό ποσοστό, ποσοστό ναι. ε, τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. Έχει μειωθεί φυσικά η δύναμή της, αλλά ούτε αξίζει ένας χρυσαυγίτης να βγει από τη βιωτία που είναι ένας παραδοσιακά δημοκρατικός προοδευτικός νομός με εργάτες, αγρότες, με ισχυρή βιομηχανία ε, εκεί και βέβαια με μια νεολαία που προσβλέπει στο μέλλον και στην πρόοδο. Κύριε Κουτσούμπα, κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ φίλες, πολύ. Φίλες και φίλοι, εμείς θα συναντηθούμε σε περίπου δύο ώρες από τώρα στο κανονικό ραντεβού, το βραδινό ραντεβού που έχουμε με την εκπομπή και το κόντρα, στις 12 ακριβώς. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.